Λοιπόν, πού μου πας τώρα, έλα Μιλένα. Καλώς ήρθατε κύριε Μιχάλη Κουκουμάνη. Καλώς σας βρήκα. Βασικά έχετε εξαιρετικό λόγο και εγώ απλά θα πω προλογίζοντας το θέμα του κύριου Κουκουμάνη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μια αξιοπρεπέστατη οικογένεια. Έχετε τρία παιδάκια, να πούμε έτσι. Μάλιστα. Η οκτάχρονη, εάν θέλετε θα πούμε το όνομά της, εγώ δεν... Η Δέσποινα. Λοιπόν, η Δέσποινα λοιπόν έμεινε το 2016, έτσι. Μετά από... Μια ατυχία. Υπήρξε στην ουσία παράλυση από τη μέση και κάτω. 81% να πούμε ότι... 81% έχει φτάσει τελευταία αντίστοιχα ο τελευταίος έλεγχος από το κέντρο αναπηρίας, που γίνεται... Κάθε κάποια χρόνια, διότι να πούμε ότι αυξάνεται το ποσοστό αναπηρίας στη συγκεκριμένη πάθηση. Ξεκινάει συνήθως χαμηλότερα ούτως ή άλλως από το κέντρο αναπηρίας, από ό,τι έχω καταλάβει, και αντίστοιχα βλέπουν μέσα στα χρόνια το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς εξελίσσεται μία πάθηση. Κύριε Κουκουμάνη, πείτε μας λίγο πού ζείτε και εξηγήστε μας λίγο τις δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Είμαι στο νομό Πειραιάς, στο Κερατσίνη συγκεκριμένα, η κατοικία. Οι δυσκολίες ξεκινάνε πάρα πολύ έντονα μετά, αφού ξεκίνησε το παιδί να πήγαινε σχολείο στο δημοτικό. Για τον πολύ απλό λόγο, όπως εξηγήθηκε και για άλλα θέματα που μιλήσατε πιο πριν και για τους, παράδειγμα, τις παιδικές χαρές κλπ. Ναι. Διότι δεν υπάρχουν υποδομές σε πάρα πολλά σχολεία, και πιστεύω αυτό δεν ισχύει μόνο στο Κερατσίνη, ισχύει παντού, σε όλη την Ελλάδα, μιλώντας και με άλλους γονείς, κατά επέκταση. Διότι είναι πολύ παγιές εγκαταστάσεις. Και... Τι εννοούμε, δεν υπάρχουν ράμπες, δεν υπάρχουν ασανσέρ. Δεν υπάρχουν ασανσέρ. Οπότε εσείς αναγκαζόσασταν, εάν δεν απατώμε. Εδώ και τρία χρόνια. Είμαι τεχνικός δικτύων στο επάγγελμα, έχω τελειώσει. Έχω σταματήσει πια στην ουσία να εργάζομαι. Για τον λόγο ότι δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στο να πρέπει να πηγαίνω το πρωί. Εγώ αναγκάστηκα το παιδί. Το απόγευμα, το μεσημέρι και να πηγαίνω διάμεσα και να ανεβάζω. Πώς το ανεβάζετε το παιδί? Στα χέρια. Σε ποιο σχολείο. Αυτό συνέβαινε στο 11ο συγκεκριμένα. Υπήρξε μια κινητοποίηση, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο που αυτό μου πέρασε, δηλαδή, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνει. Ναι. Ενημερωθήκαμε ότι αυτό είναι λογικά και από πολεοδομικής άποψης. Δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο και να μπει είτε κάποια... Ράμπα. Όχι ράμπα, κάποια θέση στις σκάλες, είτε ασασέρ, εξωτερικό ή εσωτερικό. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, φτάσαμε περίπου πριν το Πάσχα να πληροφορηθούμε αυτό που λέμε... Αποσπόντα, τυχαία, το είπατε χθες, γι' αυτό το λέω έτσι. Ότι ολοκληρώθηκε σε ένα σχολείο, και συγκεκριμένα στο ένα, το που από του χρόνου θα είμαστε εκεί πέρα, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή, το Σεπτέμβριο λογικά κανονικά. Ναι. Όπου ολοκληρώθηκε φέτος, στα τελειώματα της χρονιάς, να πάρει πιστοποίηση το ασθενή. Τι θα πει αποσπόντα, δεν σας ενημερώνουν? Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Έχετε μιλήσει με το Δήμο. Και ο Δήμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία, τι απάντηση σας έχει δώσει πρώτον? Παιδί τώρα πώς πηγαίνει σχολείο, πώς έρχεται και φεύγει? Αυτό ήθελα να πω. Το πηγαίνω αναγκαστικά εγώ. Ξεκινάω από εκεί πέρα. Οπότε το παίρνω εγώ, το πηγαίνω και το ξαναπαίρνω πάλι το μεσημέρι. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το να βάλει κάποιος που εργάζεται και ένα αμάξι με τα χρήματα τα οποία χρειάζεται για να νοικιάσει εν ολίγη σε ένα αμάξι να μεταφέρει, ο μισθός έχει φύγει. Ένα πράγμα είναι αυτό. Μισό λεπτό. Για παρόλα να παρεμβάσετε πάνω. Δεν υπάρχει μέρημνα. Υπάρχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και γιατί δεν σας έχει παραχωρηθεί το ταξί, το ειδικό, το οποίο θα πρέπει να πηγαίνει να φέρνει το παιδί από το σπίτι? Μετά από συζητήσεις που κάναμε με τα σχολεία συγκεκριμένα, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα gap, ένα κενό ανάμεσα στην πληροφόρηση πολλές φορές και των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση, πιστεύω, σε αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ναι. Και συνήθως ό,τι πληροφορούνται, το πληροφορούνται από μόνοι τους. Δηλαδή, ναι, το ψάχνουν στην ουσία και το μαθαίνουν από μόνοι τους, γιατί απλώς έχουν εκείνη τη στιγμή το θέμα να το αντιμετωπίσουν. Αυτό που παρατηρήθηκε και ενημερώθηκα είναι ότι υπάρχει μια νομοθεσία στο συγκεκριμένο, την οποία θα την περάσουν σίγουρα, ναι, η οποία ορίζει ότι εφόσον δεν υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη του 1,5, θέλω να καλά, χιλιόμετρου, μας είχαν αναφέρει, από το σχολείο, δεν θα εγκριθεί από την περιφέρεια κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τώρα το κάζουμε. Ξέρουμε, έχουμε κάνει κάποια αίτηση? Θα γίνει από φέτος, διότι με το ένα το που θα πάμε, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό σας λέω έγινε στα μέσα της χρονιάς, στο ένα το που θα πάμε,
Είναι η απόσταση κοντά στα 2 χιλιόμετρα, οπότε θεωρητικά μπορούμε να το κάνουμε γάμετρο. Δύο είναι τα... θεωρητικά. Άρα λοιπόν θα σας υπάρχει παροχή της μετακίνησης. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός από την περιφέρεια. Σας λέω ότι έχω πληροφορηθεί. Αυτό γίνεται για να αναλάβει κάποιος τη μεταφορά του παιδιού από και προς το σχολείο. Τώρα, στο σχολείο, οι ράμπες, το ασανσέρ, θα υπάρχουν η διευκόλυνση του παιδιού, θα είναι αυτόνομο. Θα υπάρχει από εδώ και πέρα, θα είναι αυτόνομο. Στο άλλο σχολείο. Στο άλλο σχολείο. Ναι. Μετά από συζήτηση, η οποία έγινε γενικότερα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι στην ουσία αυτά που θέλω να πω από δήμαρχος πιο πριν, της Λιφάδας, ότι θα πρέπει σαν πολίτες να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο δραστήριοι. Θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε πραγματικά σε θέματα που ιδιαίτερα που αφορούν τα παιδιά μας. Σας στήριξε κανένας από το Σύλλογο Γονέων όταν τους ζητήσατε βοήθεια? Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τόσο πολύ, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος αδιαφορεί. Αυτό είναι το κακό. Ο κόσμος, μόνο σας πήγατε, θα το πω εγώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, θέλω να σταθούμε σε ένα-δύο πράγματα. Πώς αισθάνεται ένα 8χρονο παιδί το οποίο έχει αναπηρία και έρχεται ο μπαμπάς του να το ανεβάσει και να το κατεβάσει, ενώ όλα τα άλλα παιδάκια έχουν φύγει? Θα σας πω, προσπαθούμε εμείς ούτως ή άλλως προσωπικά, προσπαθούμε να το περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται. Το προσωπικό σας είναι αφορμή. Και προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη αίσθηση και άλλη διάσταση, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα την περιορίσει και θα πρέπει να συνεχίσει, και το βλέπει αρκετά θετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ένα παιδί, και πιστεύω ότι αν ζητήσετε και την άποψη ψυχολόγων θα σας το πούνε και οι ίδιοι, ένα παιδί το οποίο δέχεται κάτι τέτοιο, δηλαδή έχει αυτή την εικόνα. Ήδη έχει να αντιμετωπίσει. Και έχει αντιμετωπίσει αυτό και αντιμετωπίζει και στο σχολείο, πιστεύετε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα μιλάω, ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι. Δηλαδή έχουν ακουστεί, ας πούμε, και απόψεις της λογικής ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικά σχολεία για τα συγκεκριμένα παιδιά. Ναι. Από εκπαιδευτικό. Τα κινητικά δεν είναι νοητικά. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν νοητικές καταστάσεις και ακόμα και στις νοητικές που υπάρχουν, δηλαδή παιδιά, πια. Και η ίδια και η χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια μέσα στα ίδια τα σχολεία με τα παιδιά. Οπότε απόψεις συνήθως που τις έχουμε ακούσει, και το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη. Κύριε Γουμάνη, ξέρετε κάτι, είναι μια τεράστια οδύσσια την οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει λυθεί από το κράτος κοινωνίας το οποίο έχουμε. Δεν έχει επιληθεί. Τώρα θα αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο. Αποσπόντα. Αυτό πάλι, που είπατε. Γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι, δηλαδή? Και υπάρχουν, θέλω να σας πω και πάλι, όλα εκείνα τα μέσα τα οποία έχει παρέχει η πολιτεία και στο σχολείο και στην περιφέρεια και στο Δήμο, ούτως ώστε αυτές οι περιπτώσεις των παιδιών και των γονιών βεβαίως να μην ταλαιπωρήσετε. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σίγουρα. Να μην ταλαιπωρήσετε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του προσωπικού βοηθού, μήπως έχετε κάνει αίτηση ώστε να έχει το παιδί τον προσωπικό βοηθό? Αυτό το έχουμε. Ευτυχώς είναι κάτι. Απλώς το θέμα μου είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Να σας το πω. Δεν τα ξέρουμε. Τα θέματα της αναπηρίας. Αυτό. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, όταν ένας γονιός σήμερα βρεθεί δυστυχώς σε μια τέτοια θέση, πρέπει να ψάχνει και ξεκινάει στην ουσία ένας κοινό να ψάχνει το οτιδήποτε, το τόσο δά, για να φτάσει στον προορισμό που θέλει να φτάσει. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα, θέλω να σας πω, υπάρχει χάρτα για τα άτομα με αναπηρία, μια χάρτα την οποία θα έπρεπε όλοι να τη γνωρίζουν, υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια σχεδόν σε όλους τους βαθμούς του ελληνικού δημοσίου. Είναι λυπηρό που και στην παιδεία. Και στους εκπαιδευτικούς. Ακριβώς. Που και στην παιδεία, Μιλένα, έχουν άγνοια, Νίκο, οι νέοι εκπαιδευτικοί μας. Σκέψου ένας γονιός που δεν γνώριζε τι ακριβώς. Δηλαδή, ποια παιδάκια πρέπει να πηγαίνουν στο ειδικό σχολείο. Να παίρνε το παιδί, να το πήγαινε εκεί. Το ειδικό σχολείο είναι ειδικό σχολείο. Ναι. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών, άλλων προβλημάτων παιδιών. Και θα μπορούσε άνετα αυτό να γίνει. Δηλαδή, ευτυχώς, βέβαια, είμαι άνθρωπος που το ψάχνω. Μιλάω, το δικό σας το παιδί δεν είναι κατάλληλο. Για τα άλλα παιδάκια υπάρχει, είναι το καταλληλότερο. Αλλά... Όχι, θα σας πω. Υπάρχει, ευτυχώς, υπάρχουν, και επειδή είπατε για το προσωπικό να βοηθάει κλπ. Ακόμα και αν δεν ήξερα, ευτυχώς, η γυναίκα που ήταν και είχε το παιδί, όταν το άκουσε το συγκεκριμένο, μου είπε: μη τυχόν και πάρε το παιδί, το πάτε. Ο κ. Κουκουμάνης, Νίκο, ήθελε να πει ότι εμένα το πρόβλημά μου, τυχαία, ως ένα βαθμό, λοιπόν, λύθηκε. Αλλά δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν μπορώ το παιδί μου πολλές φορές στο πεζοδρόμιο. Και αν συμβεί κάτι. Ναι. Έχουν τρία παιδιά. Δεν έχουν και δύο δουλειά, επίσης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Κουκουμάνη. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτή την ιστορία μαζί μας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μας βλέπουν από το δημόσιο, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και κάθε τέτοια περίπτωση τη δικιά σας να μην χρειάζεται ο γονιός να μπαίνει σε όλη αυτή την βάσανο, να ταλαιπωρείται προκειμένου να βρει λύση για το παιδί του. Θα έπρεπε όλα αυτά να λειτουργούν αυτόματα. Ο άνθρωπος, επειδή δεν υπήρχε υποδομή, έχασε τη δουλειά του. Αυτό, όταν έχεις μια οικογένεια με τρία παιδιά, και δεν θέλατε, δεν θα το λέγατε, εγώ το λέω αυτό, αλλά γι' αυτό. Έτσι, έπρεπε να μεταφέρει το παιδί του στα χέρια. Λοιπόν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κουγμάνη. Να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε όλα να γίνουν καλύτερα. Τώρα στις... είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Για όλους μας, βασικά, που αντιμετωπίζουμε θέματα. Και στις αρχές της νέας σεζόν θα θέλαμε να δούμε το παιδί να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο του και να τηρούνται όλα τα μέτρα για τα άτομα με αναπηρία κινητικής. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουγμάνη. Ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στο διάλειμμα μας σιγά-σιγά πριν πάμε στο.